συνολικά 11.260 μόνιμες θέσεις σε υγεία, παιδεία, εφορίες, ταμεία, ΔΕΗ και φορείς του Υπουργείου Εργασίας θα καλυφθούν μέσα από 5 διαγωνισμούς. Πρόκειται για προσλήψεις προσωπικού που είναι στην άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης, καθώς υπάρχουν πολλά κενά σε προσωπικό στους προαναφερθέντες τομείς. Η επαναφορά της ισχύως των συλλογικών διαπραγματεύσεων και το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή αποκατάσταση του κατώτατου μισθού είναι τα σημεία αιχμής του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που αρχίζει αύριο στο Υπουργείο Εργασίας, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Αθηνικό Πρακτορείο ο Υπουργός Απασχόλησης Πάνος Κουρλέτης. Στα 3,245 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν το Φεβρουάριο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τους ιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση έναντι του ποσού των 3,099 δισεκατομμυρίων ευρώ όπου είχαν διαμορφωθεί τον Ιανουάριο. Αυτό προκύπτει από τα μηνιαία στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πολύ χαμηλά τα επίπεδα του τζίρου που κατέγραψε η αγορά της Θεσσαλονίκης στις ημέρες του Πάσχα, με τους καταναλωτές να προμηθεύονται τα άκρως απαραίτητα, όπως δήλωσε στο Αθηνικό Πρακτορείο ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης.